επέλεξατε σε αυτό το χτένισμα σε συνεργασία με το σχεδιαστή? Ο σκοπός είναι να δείξει το ρούχο και ταυτόχρονα να μην χαθεί και η ύπαρξη και η τέχνη στα μαλλιά. Και πιστεύω πως και τα δύο αναδεικνύονται στο έπακρο με αυτή την επιλογή. Ποιες είναι οι τάσεις στα μαλλιά για τη σεζόν άνοιξη καλοκαίρι 18? Είναι καρέ, είναι κοντά, είναι ξανθά, είναι painting, χρώματα είναι σαν να τα ανοίγει ο ήλιος και σαν τη φθορά του χρόνου να έχει περάσει από πάνω του, ώστε να μην φαίνεται ότι έχουμε επιμεληθεί εμείς, πιο απλά, πιο natural. Εσένα στη δουλειά σου οι τάσεις από το εξωτερικό σε επηρεάζουν? Πάρα πολύ, εμπνέομαι, παίρνω ιδέες και δημιουργώ κάθε φορά και δικές μου ιδέες και κλέβω και διάφορα. Αν σου ζητούσα να επιλέξεις ένα, ποιο είναι το μεγαλύτερο τρέντ για το καλοκαίρι? Φυσικά οργανικά μαλλιά, θα έλεγα να φριζάρουν ελαφρώς, έστω και να δείχνουν και σκονισμένα, δηλαδή για μένα είναι τάση. Οι τάσεις για τη νέα σεζόν ποιες είναι, τι έχετε να μας προτείνετε? Wet look and done. Δεν υπάρχει νομίζω κάτι πιο έντονο σε αυτή την τάση. Υπάρχουν πολύ ωραίες ponytail μαζί με ανακατεμένα, μαζί με μαντήλια στα μαλλιά, τα οποία είναι εξαιρετικά για αυτό το καλοκαίρι. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο hair look για τη συγκεκριμένη σχεδιάστρια? Ακριβώς γιατί θέλαμε να δώσουμε κάτι μοντέρνο με κάτι πιο παλιό, πιο vintage, αλλά να έχει πολύ ιδιαίτερη υφή, όπως είναι και τα υφάσματα που είχε χρησιμοποιήσει η Χριστίνα Ζαφυρίου για να δώσει αυτή την πολυτέλεια. Αυτό θέλαμε και εμείς να βγάλουμε προς τα έξω. Ποιες είναι οι τάσεις για την νέα σεζόν? Παίζουν πολλά πράγματα. Η δεκαετία του 60, τα καρέ, αλογοουρές, μαντήλια πολλά, αξεσουάρ πολλά. Εύη, τι λες εσύ? Βασικά πάρα πολύ τα καρέ, παρότι βλέπουμε και πάρα πολύ μακριά μαλλιά και επικρατεί η δεκαετία του 60 πάρα πολύ. Η μόδα στα μαλλιά επηρεάζεται από την μόδα στα ρούχα? Ξεκάθαρα ναι. Ξεκάθαρα ναι. Πρώτα θα βγουν τα ρούχα, οι σχεδιαστές θα αποφασίσουν ποιες θα είναι οι τάσεις, ποια θα είναι τα ρούχα και από εκεί και πέρα ερχόμαστε κι εμείς και σετάρουμε τα μαλλιά πάνω σε αυτό. Δεν μπορεί να είναι κάτι άσχετο. Ανάλογα με την τάση που υπάρχει στα ρούχα, επηρεάζεται και η δουλειά σας? Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Βέβαια και ο κόσμος έρχεται με αυτό που βλέπει να κυκλοφορεί στα περιοδικά από τα ρούχα και με αυτό έρχεται με εικόνες πλέον πολύ ξεκάθαρες ό,τι ζητάνε. Ποιο είναι το χρώμα που θα επικρατήσει? Το χρώμα που θα επικρατήσει θα είναι το ξανθό. Από εκεί και πέρα θα έχει και κάποιες παστέλ αποχρώσεις. Αλλά το καλοκαίρι σημαίνει ξανθό. Κατά πόσο η μόδα στα μαλλιά επηρεάζεται από την μόδα διεθνώς? Πάρα πολύ. Η μόδα στα μαλλιά με την μόδα στα ρούχα είναι μία λυσίδα, είναι αλληλένδετο. Βλέπουμε υλικά που πρώτα χρησιμοποιούνται στα ρούχα και αμέσως ο κομμωτής τα χρησιμοποιεί στα μαλλιά. Το ίδιο ισχύει και για το make-up, περνάει κατευθείαν και στο make-up. Άρα είναι ένα ολοκληρωτικό look και τα μαλλιά και τα ρούχα. Τι θα μας παρουσιάσετε σήμερα πάνω στο catwalk και πάνω στη σκηνή του MadWalk? Λοιπόν, λόγω του ότι, όπως το είπες, είναι το Mini Design Lab, προσπαθήσαμε να προσαρμόσουμε με βάση ένα χτένισμα στον κάθε σχεδιαστή το ύφος του και να βγάλουμε το αντίστοιχο στυλ. Και από πού ήρθε η έμπνευση, δηλαδή τι θα δούμε, ποιο είναι το hair look? Σε κάποιους θα δούμε κοτσίδες, θα δούμε έναν ισπανικό κότσο έτσι λίγο προσαρμοσμένο πάλι στο ύφος του σχεδιαστή. Έχουμε wet look, έχουμε διάφορα και πολύ άφρο. Άφρο και έτσι ατιμέλητο στυλ. Αν σε ρωτούσα για χρώμα, να μου έλεγες ποιο χρώμα θα επικρατήσει? Για χρώμα είναι τα μεταλλικά χρώματα που κάνουν τη διαφορά. Είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια τα πολύ έντονα, όπως το κόκκινο, το ροζ, το μπλε. Όλα τα χρώματα που θα δούμε είναι πιο μεταλλικά, πιο παστέλ και έχουν κάτι διαφορετικό, ιδιαίτερο.